Καταρχήν, σε υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη χαρά που σε βλέπω και έτσι όπως σε βλέπουν τα μάτια μου, τα οποία δεν ξέρω αν και οι τηλεθεατές μπορούν να καταλάβουν αυτό που προσπαθώ να εκφραστώ και να σου πω από την ώρα των διαφημίσεων. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι που βλέπω το χαμόγελό σου πραγματικά πλατή σήμερα. Αλήθεια! Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι έχει αλλάξει στη ζωή σου και μπήκε στο δικό μας παραμύθι? Στο παραμύθι αλλιώς. Κοίταξε, τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, νομίζω ότι κάπως λίγο μεγάλωσα. Άλλαξα εννοώ με την ηλικία. Νομίζω ότι η ηλικία είναι το βασικό θέμα και η εμπειρία μέσα σε αυτή την ιστορία που λέγεται δουλειά, αυτή η δουλειά. Πώς αλλάζει δηλαδή η δουλειά και του θεάτρου και γενικά του ηθοποιού. Στη δικιά σου διαδρομή, ξέρεις, που τώρα πια εντάξει είναι και κάποια χρόνια, δεν είσαι κοντά στα 20. Είναι 20. Εσύ σε σένα και το πώς βλέπεις ακόμα και το ίδιο το θέατρο, και όχι μόνο το θέατρο, το δικό σας χώρο, και πώς βλέπεις και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Πόσες φορές έχεις δει να εξελίσσεσαι, όχι σαν ηθοποιός, σαν ο ίδιος, σαν προσωπικότητα μέσα σε αυτή τη δουλειά? Κοίτα, είναι μαζί αυτά. Δηλαδή, ηθοποιός, άνθρωπος είναι ένα πράγμα. Αλλάζω και ως ηθοποιός και ως άνθρωπος μαζί. Και είμαστε τυχεροί που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Με τα λάθη, δηλαδή αυτό που λέγαμε και πριν, μόλις συναντηθήκαμε, ότι δεν αισθανόσουν ότι έχω μια αχλή και ένα πράγμα. Αυτό ήτανε γιατί, ξέρεις, το θέατρο σου δίνει την εντύπωση ότι πρέπει να βυθιστείς μέσα σε ένα σκοτάδι και ότι εκεί υπάρχει το άξιο και το βαθύ. Στα σκοτάδια και στο βάσανο, αυτό εννοώ. Ενώ κατάλαβα ότι και στη χαρά υπάρχει πάρα πολύ βάθος. Νίκο, σου πάει να χαμογελάς. Ωραία. Σου πάει. Τόσο πλατή γέλιο δεν μου το έχεις ξαναδώσει τα προηγούμενα χρόνια, αλήθεια. Και που ένιωθα ότι με συμπαθείς, δηλαδή, εντάξει, δεν ένιωθα και ότι με αντιπαθούσες. Όχι, καθόλου, καθόλου. Καλά, όχι ότι το έδειχνες, γιατί ήσουν πάντα πολύ φιδωλός και στα λόγια και στα χαμόγελα και σε όλα, αλλά δεν έχει σημασία. Εγώ έρχομουν σε σένα πάντα με μεγάλη χαρά. Δεν πηγαίνω εύκολα σε εκπομπές, γιατί δεν αισθάνομαι καλά. Ποτέ δεν πας, δεν σε βρίσκω εύκολα πουθενά. Ναι, δεν πάω, όχι για τίποτα άλλο. Και τώρα δηλαδή, δεν μου είναι εύκολο. Αλλά μαζί σου αισθάνομαι μια οικειότητα μεγάλη και ευχαριστώ ένα μεγάλο. Πολύ. Όχι, αλήθεια. Το λέω πολύ αλήθεια. Κι άλλο χαμόγελο. Ναι. Όπως σήμερα χόρτασα πολλά. Θα περάσει καμιά πενταετία να τα ξαναδώ. Να πω δύο λόγια για τη σειρά. Να πω για μένα για δηλαδή. Σειρά, γιατί θέλω να πω κάτι. Η σειρά ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή και όλοι είχαμε την περιέργεια, γιατί είχαμε δει τα τρέιλερ και είχαμε ακούσει και πολλά, αλλά δεν είχαμε δει υλικό. Και όλοι είχαμε την περιέργεια να δούμε πώς θα στηθεί μια σειρά που θα είναι εποχή, σε ένα παραμύθι. Με τα ανάλογα σκηνικά, με τα ανάλογα ρούχα, με το ανάλογο ύφος. Λέω, πώς θα είναι αυτό, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Ναι, είναι ένα στοίχημα αυτή η σειρά. Και έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε δουλέψει και οι ηθοποιοί και η παραγωγή πάρα πολύ δουλειά. Και όλοι οι άνθρωποι, και εδώ και στην Κύπρο, έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια. Και όλο το θέμα είναι ότι αυτό το παραμύθι, επειδή ακριβώς είναι αλλιώς, δεν είναι παραμύθι ακριβώς, είναι αλλιώς, έχει μια κουνημένη, λοξή ματιά. Και αυτό μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και